η Χριστίνα Ανδρεάδου, την οποία την γνωρίσαμε μέσα από το Next Top Model. Βέβαια... Είχε μπει στο σπίτι η Χριστίνα. Όχι, ήταν μέχρι το δεύτερο, το bootcamp. Έτσι δεν λέγεται, το λέω σωστά, ναι, εσείς που είσαστε των Αγγλικών. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Μπράτης, ο Άγγελος Μπράτης, τσουκ 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 την έκοψε. Εντάξει, είχε εκνευριστεί, είχε κάνει αρκετές δηλώσεις ότι αυτό το παιχνίδι θέλει άλλα πράγματα και δεν θέλουν μοντέλα και δεν θέλουν ομορφιές και τέτοια. Τώρα όμως, είναι πάρα πολύ όμορφο κορίτσι. Πολύ ωραίο κορίτσι. Πολύ ωραίο κορίτσι, έτσι φυσικό, όμορφο, απλό, μου αρέσει πολύ. Και αποκάλυψε τη νέα στροφή στην καριέρα της και στο θέατρο, αλλά και σε ερωτικές ταινίες που συμμετέχει μαζί με τον σύντροφό της, που είναι παρτενέρ της, και όλα αυτά τα είπε στην αγαπημένη μας Σοφία Μανωσακηδού. Για να τη δούμε, τέλεια. Σε γνωρίσαμε στο Next Top Model. Ήσουν ένα από τα κορίτσια που είχε περάσει τα δοκιμαστικά. Σε είδαμε στη φάση λίγο πριν μπει στο σπίτι, σε κόψανε. Με κόψανε, ναι, ναι. Θες να μου πεις τι είχε γίνει τότε? Εγώ το περίμενα, ήταν αναμενόμενο βασικά, γιατί από την αρχή ένας από τους κριτές, ο κύριος Μπράτης, δεν με ήθελε πάρα πολύ, οπότε το περίμενα ότι κάποια στιγμή ο ίδιος του θα με κόψει. Ο κύριος Κουλός ήταν αυτός που έδωσε την πάσα στους υπόλοιπους για να με περάσουν. Και έτσι πέρασα μέχρι τη τελική φάση, μέχρι να μπούμε στο σπίτι. Είσαι ηθοποιός? Ναι, ναι, εγώ ξεκίνησα να σπουδάζω ηθοποιός. Θέλω από μικρή να γίνω ηθοποιός. Και το συνέχισα. Τώρα είμαι ήδη σε περιοδία καλοκαιρινή με το θέατρο. Συνεργάζεσαι με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου, σωστά? Ναι, ναι, ο καθηγητής και μεντοράς μου είναι ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Αυτός με έχει πάρει μαζί της στην περιοδία. Αποφάσισες να κάνεις μία ταινία ερωτικού περιεχομένου. Πώς έγινε αυτό? Καταρχήν, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, ποιος σου έκανε την πρόταση? Την πρόταση δεν μου την έκανε κανένας. Κάποιες φορές τρώω κάτι αναλαμπές, την οποία αναλαμπή τη συγκεκριμένη την έφαγα πριν 3 χρόνια περίπου. 4 πάνω κάτω. Είχα σκεφτεί ότι κάποια στιγμή θέλω να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Πώς είπες στους δικούς σου ανθρώπους ότι θα κάνεις μία ερωτική ταινία? Νομίζω το πήρανε όπως θα το παίρνουν αν τους έλεγα ότι θα παίξω στο θέατρο. Γενικότερα, εγώ είμαι πολύ συνειδητοποιημένος άνθρωπος. Δηλαδή, ό,τι κάνω στη ζωή μου το σκέφτομαι 3 και 4 φορές. Σκέφτομαι επιχειρήματα για να ξέρω τι να πω στους δικούς μου. Και νομίζω το μόνο που τους νοιάζει τους δικούς μου ανθρώπους είναι να είμαι καλά. Την πρώτη σου φορά επέλεξες να κάνεις μία ταινία με το αγόρι σου. Αν σου ζητηθεί να κάνεις με άλλους συμπροταγωνιστές, πώς θα σου φανεί? Νομίζω ότι δεν θα έκανα. Θα έκανα μόνο με το αγόρι μου. Μου είναι και εμένα πιο εύκολο, γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι με άνθρωπο που ξέρεις, υπάρχει περισσότερη χημεία. Ζηλεύεις εσύ αν ο φίλος σου κάνει κάτι με κάποια άλλη κοπέλα σε ταινία? Πολύ συχνή ερώτηση. Ναι, αλλά λογική. Όχι. Όχι, γιατί είναι δουλειά και από τη στιγμή που είναι δουλειά και του αρέσει να τη κάνει. Κάτσε ρε Χριστίνα. Δουλειά είναι, αλλά τον βλέπεις να κάνει κάτι με κάποια άλλη. Κοίτα, δεν κάθαμε και εκεί να το δω, είναι η αλήθεια. Φεύγω όταν γίνονται τα γυρίσματα. Την ταινία τώρα που βγάλατε μαζί, την έχετε δει? Την είδαμε, ναι. Πώς αισθάνθηκες όταν είδες τον εαυτό σου να πρωταγωνιστεί? Στην αρχή ήταν λίγο άβολο. Νομίζω είναι άβολο και στη τηλεόραση να με έβλεπα σε κανονική ταινία. Οποιοσδήποτε ηθοποιός θα ήταν λίγο άβολο να δει τον εαυτό του. Αλλά okay, cool. Μετά από λίγο το ξεπέρασα. Έχουν υπάρξει πολλές πρωταγωνίστριες στο παρελθόν, και Ελληνίδες και ξένες, που έχουν κάνει αισθησιακές ταινίες. Θυμάμαι πολύ έντονα τη Ζιζέλα Ντάλι, η οποία έχει κάνει ταινία πολύ, πολύ παλιά στις ταινίες της τότε εποχής και μετά συνέχισε να δουλεύει σαν ηθοποιός. Δούλευε και πιο πριν, αλλά συνέχισε να δουλεύει. Κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου έδωσε θάρρος περισσότερο. Γιατί λέω, γιατί αυτή και όχι εγώ, ας πούμε. Γιατί όχι. Ναι. Καλά τα λέει. Ναι. Τι έγινε, καλέ? Ωραία. Τίποτα, παιδιά, μου λύστε. Λοιπόν, να πούμε κάτι για τον κόσμο που αν ενδιαφέρεται να δει την Χριστίνα στην ταινία που πρωταγωνιστεί μαζί με τον αγαπημένο της, που λέγεται, το ψευδόνυμό του είναι Νεκ Τζούνιορ. Η ταινία λέγεται Κριστίν, το κουνελάκι από την Πασαρέλα. Και παίζει και στην παράσταση που μας είπε «Η σιωπή δεν είναι χρυσός», που τη σκηνοθετεί και παίζει κιόλας ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Πόσο χρόνο είναι αυτό το κορίτσι? Τώρα, όπως το βλέπω, μου φαίνεται μικρή. Εκεί πέρα, 20 με 22, την κάνω, δεν την κάνω παραπάνω το κορίτσι αυτό. Εμένα αισθάνομαι, για να μην παρεξηγηθώ, ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέξει για τον εαυτό του ό,τι τον εκφράζει, ό,τι θέλει εκείνος. Αλλά αισθάνομαι ότι είναι από τις επιλογές που κάνουμε σε νεαρή ηλικία, που στο μέλλον μπορεί να τις μετανιώσουμε.
Εντάξει, αυτό είναι επιλογή τη. Θα την επομίσθει βέβαια. Δηλαδή, σκέφτομαι τον δικό μου εαυτό στα 20 και εγώ στα 20. Δεν είχα τέτοιο δίλημα, αλλά στα 20 μπορεί να σκεφτόμουν διαφορετικά κάποια πράγματα και αλλιώς να τα σκέφτομαι τώρα. Δηλαδή πιστεύω, μακάρι να είναι αυτό που θέλει να κάνει και εκείνη να είναι ευτυχισμένη με αυτή την επιλογή. Καλά, αλλά είπε, sorry. Όχι, το αλλά μπορεί να είναι σημαντικό. Αλλά θεωρώ ότι μετά από κάποια χρόνια, βλέποντας έτσι αυτήν την επιλογή της, πιστεύω ότι ένα επάγγελμα όμως είναι και αυτό. Δεν είναι κάτι. Ένα επάγγελμα. Αλλά δεν κρίνουμε το επάγγελμα τώρα. Αρχικά η τοποθέτηση ότι και η Γκιζέλα Ντάλι. Αρχικά η Γκιζέλα Ντάλι δεν ήταν πορνοστάρ. Δεν έπαιζε σε ερωτικές ταινίες. Ήταν ένα σεξ σύμβολο της εποχής. Από τις πιο ωραίες γυναίκες που δηλαδή στο Πολυτεχνείο της Κερημοσπίτης ήταν η κοπέλα που φωτογράφησε ο Θάνασης Βέγκος. Τώρα να μου συγκρίνεις την Γκιζέλα Ντάλι με αυτό που θέλει να κάνει είναι άτοπο, είναι τρελό. Μόνη της δεν χρησιμοποίησε ότι. Σε κανονικές ταινίες, άρα υπάρχει μια παραδοχή εκεί ότι αυτές οι ταινίες δεν είναι κανονικές. Εγώ ξέρεις γιατί λέω ότι μετά στο μέλλον θα το μετανιώσεις. Σε αυτό που λες, υπερθεματίζω λίγο να σου πω ότι από τον τρόπο που προσεγγίζει την επιλογή της. Δηλαδή δεν μου φαίνεται μια κοπέλα που λέει ότι εγώ αυτό θέλω να. Πιστεύω ότι στο μυαλό της το έχει λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, σου λέει, κάνω το θέατρό μου, κάνω και αυτό. Και επειδή όμως τη στήριξη της οικογένειάς της. Ναι, να πω, η οικογένεια συμφώνησε. Θεωρεί ότι, ότι θα, η αντίδραση της οικογένειας θα ήταν ίδια αν τους έλεγε ότι ασχολούμαι με το θέατρο. Ναι. Αυτό νομίζω απέχει παρασάγκας. Αλλά ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε γονιός έχει το δικαίωμα για το παιδί του να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα τους πούμε εμείς, βέβαια. Η παιδιού είναι διαφορετική και είναι δική τους και αποκλειστική και προσωπική και καλά. Δεν μας πέφτει κανένας λόγος. Πάντως, κοίτα, τις ταινίες, το είπε κιόλας η Χριστίνα, ότι ο σύντροφός της είναι και ο παρτενέρ της στις ταινίες. Αυτό είναι, μωρέ, ότι μετά, ρε παιδί μου, όταν περνάνε λίγο τα χρόνια, ότι τώρα είναι πολύ νέα. Είναι με έναν άνθρωπο. Μετά κάνει άλλε επιλογέ. Τι. Αν αλλάξει ο σύντροφος. Όχι, ρε παιδιά, ξέρετε όμως κάτι. Είναι ένα επάγγελμα κι αυτό. Δηλαδή, είναι ένα επάγγελμα. Η κοπέλα το είδε σαν επάγγελμα. Θέλω να ασχοληθώ με αυτό επαγγελματικά. Και να βιοποριστώ. Να βιοποριστώ. Όπως βλέπαμε την Παρασκευή εχθές που πήγε και έγινε σερβιτόρα το κορίτσι μετά το GNTM. Είναι και αυτό ένα επάγγελμα. Όχι, παιδιά, παρακλάδι υποκριτικό. Όχι, όχι, είναι ένα επάγγελμα, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχουν. Παρακλάδι υποκριτικό. Για είπε τώρα εδώ η κοπέλα. Είπε ό,τι ωραιότερο έχει υποθεί ποτέ σε αυτήν. Το παρακλάδι και το προπονητικό. Παρακλάδι υποκριτικό θα χρησιμοποιήσει η κοπέλα μετά τον GNTM για να παίξει αυτές τις ταινίες. Πάρα πολλοί ηθοποιοί. Θα πω κάτι τελευταίο εγώ έτσι και αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, έτσι ως πάντα έχεις την τελευταία κουβέντα. Δεν θέλω να πω τελευταία κουβέντα, θέλω να πω για να τελειώσουμε. Είναι πάρα πολλοί ηθοποιοί παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ναι, παγκοσμίως. Και στην Κίνα. Παιδιά, είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες και κάνουν αυτή τη δουλειά. Και υπάρχει. Βέβαια. Μα εμείς δεν μιλάμε για αυτή τη βιοτεχνία. Υπάρχει φεστιβάλ που βραβεύονται αυτές οι ταινίες. Καλέ, Όσκαρ παίρνουν. Πολλά λεφτά και βιοπορίζονται και κάνουν οικογένειες. Εμείς είδαμε ένα νέο κορίτσι το οποίο έδωσε μια συνέντευξη. Ναι, αλλά σε ταινία τέτοια παίζει. Δεν παίζει την ταινία. Εμείς δεν μιλάμε για τη βιομηχανία. Δεν μιλάμε για αυτή τη βιομηχανία. Είναι η πιο πλούσια βιομηχανία όλου του κόσμου. Μιλάμε για τη συμμετοχή τη ιδέα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το πιο σημαντικό. Τι λέει, μουρμουράει, δεν μπορώ. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που κάνεις στη ζωή σου, να έχει τη στήριξη των γονιών σου, των ανθρώπων που είναι δίπλα σου, περήφανοι για σένα και να σε στηρίζουν. Και να μην την έχεις καμιά φορά, αν τρέχει τίποτα. Ναι, στην προκειμένη όμως υπάρχει. Είναι σημαντικό.